Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και λίγο καιρό, ο Νικηφόρος θα πέσει νεκρός μετά από πυροβολισμό μέσα στο μαγαζί του Παντελή. Ο γιος της Βασιλικής, αφού μάθει από την Καλλιόπη πως ο Παύλος Βρουλάκης ήταν αυτός που έδωσε εντολή θανάτου για τον παππού του, θα πάρει το όπλο και θα πάει να τον βρει στο καφενείο για να τον σκοτώσει. Όμως ο Λάζαρος, ο ξάδερφος της Μαρίνας, θα τον προλάβει και θα του ρίξει πρώτος. Με αποτέλεσμα ο Νικηφόρος να πέφτει κάτω αιμόφυρτος και μετά από λίγο να αφήνει την τελευταία του πνοή. Η Βασιλική μετά τον χαμό του γιού της θα αλλάξει ριζικά και θα κατηγορεί την Καλλιόπη για τον χαμό του, μιας και εκείνη τον έκανε να θέλει να σκοτώσει τον Παύλο. Ο Μαθιός θα είναι φυσικά στο πλευρό της, ωστόσο θα υποστηρίζει και τη μεριά της μητέρας του. Μάλιστα η Βασιλική, πάνω στην απελπισία και την οργή της για τον θάνατο του Νικηφόρου. Θα ζητήσει από το Μαθιό να βάψει πάλι τα χέρια του με αίμα και να σκοτώσει τον Λάζαρο. Φυσικά μαζί με αυτό θα κρατήσει αποστάσεις από την Καλλιόπη και δεν θα θέλει να την ξαναδεί μπροστά της. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!